Σάββατο λοιπόν 19 Νοεμβρίου και δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε από τη σημερινή εκπομπή ο αγαπημένος μου φίλος, εξαιρετικός φοροτεχνικός, συνεργάτης πια της εκπομπής, το μήλο άλλωστε από τη μιλιά θα πέσει. Ο Μαρίνος Αμπελιώτης είναι στο τηλέφωνο. Μαρίνο μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είσαι καλά, Μαρίνο μου, οικογένεια όλοι καλά? Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ. Επιτέλους Σαββατοκύριακο να βρούμε λίγη ηρεμία. Έτσι, μπράβο, χρειάζεται. Βρίσκεις ηρεμία το Σαββατοκύριακο, είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, Μαρίνο. Μπράβο. Είναι γιατί εγώ δεν βρίσκω ούτε το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ειδικά που έχετε με πολλά, έχετε και με την Αράχοβα και με. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος. Εν τω μεταξύ, λες και το ξέρεις. Μάλλον άκουγες την εκπομπή πριν που δίνω Αράχοβα, έτσι. Α, δεν είναι τα Ράχοβα, ναι, δεν είναι, ναι, να στείλουν ένα μήνυμα. Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν χρειάζεται να στείλεις μήνυμα. Οι φίλοι έχουν προτεραιότητα πάντα, γιατί εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρίνο, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα τέλη κυκλοφορίας, τέλη. Γιατί Ράχοβα για να πας πρέπει πρώτον να το φουλάρεις σε βενζίνη. Αυτό, και δεύτερον να κρατήσεις και μια κάβα, θα έλεγα εγώ. Μια κάβα για τα τέλη κυκλοφορίας που έρχονται. Αναρτήθηκαν, ειδικά, λοιπόν. Ναι, ναι. Ειδικά αν έχεις και ντίζελ αυτοκίνητο, τώρα που έχει αυξηθεί. Εντάξει, ναι, να... έλατε. Παλιά λέγαμε ότι η ντίζελ είναι καλύτερα και τώρα και το ντίζελ. Το ντίζελ αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστα πιο πάνω από τη βενζίνη. Μάλιστα. Και περιμένουμε την επιδότηση κάποια στιγμή να γίνει. Περιμένουμε την επιδότηση. Μακάρι να γίνει. Την επιδότηση στους δικαιούχους που έχουν ντίζελ αυτοκίνητα. Περιμένουμε να δούμε τι επιδότηση θα είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το θέμα των τελών που αναρτήθηκαν στο MyCar, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023. Ακριβώς, αναρτήθηκαν Παρασκευή χθες στο MyCar τα τέλη κυκλοφορίας. Θα πρέπει ο κόσμος μέχρι 31/12/22 να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας όλο το ποσό εφάπαξ. Αλλιώς από 1/1/23 θα τους βεβαιωθεί το διπλάσιο, τα διπλάσια τέλη που τους αναλογούν. Εκτός και αν υπάρξει μια μικρή παράταση όπως άλλες φορές. Ακριβώς με προλάβατε, εκτός αν υπάρξει κάποια μικρή παράταση όπως τα τελευταία 2 χρόνια που έχουμε μια παράταση της τάξεως 2 μηνών, δηλαδή πέρσι ειδικά είχε πάει μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2022 πέρσι. Είχε πάει τόσο, Μαρίνο, δεν το θυμάμαι, μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Είχε πάρει 2 μήνες, ναι, είχε πάει μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Καλά, φέτος, ανάλογη, ναι, θεωρώ ότι θα είναι και η παράταση, ειδικά μετά τα έξοδα που έχει και ο κόσμος. Ακριβώς. Με το ρεύμα. Παρότι μας έχει σώσει το καλάθι της νοικοκυράς, μας έχει σώσει το καλάθι, δηλαδή έχουμε εξοικονομήσει, έχουμε βάλει πολλά λεφτά στην άκρη, πλάκα κάνω. Παρά την κάβα που έχουμε δημιουργήσει, λοιπόν, παρά τα λεφτά που έχουμε βάλει στον κουμπαρά από τα κέρδη μας, τα οποία προέκυψαν από το καλάθι της νοικοκυράς, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πολλά λεφτά να δώσουμε, δεν θα μας περισσεύουν για να δώσουμε και στα τέλη κυκλοφορίας. Οπότε η όποια παράταση, Μαρίνο Αμπελιώτη, είναι καλοδεχούμενη. Άρα μας λες ότι. Ναι, μας λες ότι, OK, και να μην πληρώσετε μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, γιατί εμείς τα λέμε στον κόσμο φόρα παρτίδα, ανοιχτά όλα, δεν παίζουμε με τις λέξεις, και να μην έχετε να πληρώσετε, μην ανησυχείτε, θα έχετε πιθανότατα, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον 1 μήνα παράταση, σωστά? Τουλάχιστον 1 μήνα, θεωρώ ότι θα πάει όπως και πέρσι 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει και ένας τρόπος αποπληρωμής των τελών κυκλοφορίας, όπως ίσχυε και με τις δηλώσεις, αν θυμάστε, με την πιστωτική κάρτα. Mm-hmm. Σε περίπτωση δηλαδή που πληρώσει η τράπεζα για λογαριασμό σου μέσω πιστωτικής κάρτας, mm-hmm, τα τέλη κυκλοφορίας, μετά μπορεί να το βάλεις σε 10 π.χ. αντίστοιχες δόσεις, ναι, ναι, άτοκα, και να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό. Ναι, όπως γίνεται με το φόρο εισοδήματος, όπως γίνεται με το. Που κανονικά είναι σε 8 δόσεις και μπορεί να πάει άτοκα σε 10 δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας. Είναι, mm-hmm, ένας τρόπος για να αποπληρώσει κάποιος τα τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση που δεν έχει, γιατί δεν είναι και μικρό ποσό. Mm-hmm. Ειδικά αν κάποιος έχει 1 και 2 αυτοκίνητα. Πώς θα εκτυπώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας, Μαρίνο? Θα πρέπει να μπει στο MyCar, ναι, με τους κωδικούς TaxNet, και εκεί πέρα θα σου έχει για κάθε αυτοκίνητο, θα δεις τον αριθμό πινακίδας που σου γράφει. Βάζουμε τα το δικό μας. Κυκλοφορίας, ακριβώς. Μπορείς είτε να τα πληρώσεις μέσω του QR code, το οποίο. Πατάμε λοιπόν, το tab τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Αφού μπούμε στο MyCar της ΑΔΕ, επιλέγουμε το ειδοποιητήριο τελών κυκλοφορίας οχημάτων, επιβεβαιώνουμε τον άφημί μας και το έτος 2023 που εμφανίζονται, και μετά εισάγουμε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, λέει. Πρώτα το άφημί και μετά το έτος 2023 και μετά μας δέμα. Αν πατήσεις αναζήτηση, θα σου βγάλει συνολικά όλα τα αυτοκίνητα. Αλλιώς, άμα θες, μπορεί να πατήσει και τον αριθμό τη πινακίδα. Λοιπόν, πόσα αυτοκίνητα να έχει κάποιο, 1, 2, 3, παραπάνω δεν θα έχει. Μάλιστα. Οπότε και αναζήτηση να πατήσει, θα φάνουν τα αυτοκίνητα. Να πω κάτι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, Μαρίνο μου. Ναι, επειδή βλέπω εδώ TaxisNet, κωδική, το ένα το άλλο, μη σα έρθει κάποιο email
και σας ζητήσει να συμπληρώσετε τους κωδικούς τάξης και μετά σας ζητήσει και κάποιο λογαριασμό και μετά σας ζητήσει και κάποιους κωδικούς για το λογαριασμό σας, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλοί απατεώνες που τελευταία προσπαθούν να προσελκύσουν αδαείς πολίτες, αν θέλετε αγχωμένους πολίτες, ανενημέρωτους πολίτες, μη υποψιασμένους πολίτες, και τους ζητάνε κωδικούς τάξης μετά αριθμούς λογαριασμών, μετά κωδικούς για τους λογαριασμούς, και καλά είμαι φοροτεχνικός ή είμαι ο Μάρκος και προσπαθώ να, και θέλω να σου πληρώσω, ή είμαι το Υπουργείο και έλα εδώ να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας μαζί βήμα-βήμα. Ακριβώς, έχουν συμβεί πολλές φορές αυτά, ειδικά σε. Τώρα θα οργιάσουν οι απατεώνες με τα τέλη κυκλοφορίας. Θα οργιάσουν. Σαφώς. Και ειδικά σε ανθρώπους πιο μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν τόσο μεγάλη εξειδίκευση με τους υπολογιστές και τα, και τα email. Προσοχή. Κωδικούς πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οτιδήποτε προσωπικό στοιχείο δεν δίνουμε σε κανέναν παρά μόνο στο λογιστή μας και τους κρατάμε εμείς οι ίδιοι για να τους έχουμε εμείς. Να πούμε έτσι και δύο πράγματα σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας. Μπορεί, αν θέλει κάποιος, να το δηλώσει σε ακινησία το γιοταχή, το αυτοκίνητό του. Απλώς θα πρέπει να το κάνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, έτσι ώστε να μην του βεβαιωθούν. Σε περίπτωση που έχει περάσει η ημερομηνία, αυτή τη στιγμή είναι 31/12/22, του βεβαιωθεί το διπλάσιο τέλος κυκλοφορίας και δεν έχει προλάβει να κάνει ακινησία. Πρέπει να κάνει πρώτα ακινησία και μετά, εφόσον κάνει ακινησία και του είχε εγκριθεί μέσω του MyCar, πάει και αυτό πάλι. Τότε, σε περίπτωση που θέλει να επαναφέρει πάλι τις πινακίδες, θα πληρώσει τη διαφορά των τελών κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, αν τυχόν τον Μάρτιο επαναφέρει τις πινακίδες, θα πληρώσει πλην τριών μηνών την υπόλοιπη διαφορά των μηνών, τα 9 δωδέκατα δηλαδή των τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, όσο το αφήσεις σε ακινησία το αυτοκίνητο, δεν το πληρώνεις, αλλά από τη στιγμή που θα ενεργοποιείς ξανά το αυτοκίνητό σου, θα πρέπει να πληρώσεις από εκείνο το χρονικό σημείο και μέχρι το τέλος της χρονιάς όλα τα τέλη κυκλοφορίας. Σωστά. Και επίσης, δεν είναι όπως παλιά που πήγαινες σε εφορίες και κατέθετες πινακίδες. Πλέον πηγαίνεις μέσω του MyCar, δηλώνεις τις πινακίδες και αυτομάτως η τροχεία μπορεί να δει τον αριθμό της πινακίδας που έχεις δηλώσει σε ακινησία. Σε περίπτωση όμως που κυκλοφορείς στα αμάξι και σε πιάσει τροχέα, τότε τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε πολύ προσοχή όποιος δηλώσει σε ακινησία να μην βγει έξω από το αυτοκίνητο. Δεν έχει νόημα να το ρισκάρει κάποιος, νομίζω. Μιλάμε για πρόστιμα 10.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής που θα το χρησιμοποιήσεις, δηλαδή θα την ξαναπατήσεις δεύτερη και τρίτη φορά. Μιλάμε σε 30.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση τριών χρόνων του διπλώματος. Μιλάμε για μεγάλα πρόστιμα, οπότε μην το ρισκάρει. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι αυξημένα, είναι τα ίδια σε σχέση με πέρσι. Είναι τα ίδια σε σχέση με πέρσι τα τέλη κυκλοφορίας. Όπως επίσης και να πούμε και δύο λόγια και για το φόρο πολυτελείας σε σχέση με τα γιοταχή που ενδιαφέρει και τον κόσμο. Ο φόρος πολυτελείας ισχύει για τα αυτοκίνητα με κυβισμό 1929 κυβικά και πάνω. Όποιος δηλαδή έχει από 1929 κυβικά και κάτω δεν πληρώνει φόρο πολυτελείας. Ναι, αλλά άμα είναι 1929 κυβικά και πάνω και έχει μια παλαιότητα, ξέρω εγώ, 20 ετίας. Με αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Σε περίπτωση που υπάρχει 10 έτη παλαιότητας, δηλαδή από το 11 και πριν. Ναι, ναι. Δεν πληρώνει φόρο πολυτελείας. Απαλλάσσεται από το φόρο πολυτελείας. Πολύ λογικό, πολύ λογικό. Πολύ λογικό, πολύ λογικό. Τι... και σε περίπτωση που είναι παλιό τα μάξι. Ωραία, Μαρίνο μου, όλα αυτά για τα τέλη κυκλοφορίας, για να προλάβω να σε αξιοποιήσω λίγο ακόμη, μπορούν να τα δουν οι φίλοι και οι φίλες που ακούνε και στο enoikonomia.gr. Enoikonomia.gr. Οπότε θέλω να μου πεις και δύο-τρία άλλα θεματάκια για να κλείσουμε μαζί. Τι άλλο έχουμε. Γρήγορα. Αυτή τη στιγμή τρέχει και το καλάθι του νοικοκυριού. Ναι. Προς το παρόν έχουν αυξηθεί και τα προϊόντα. Και οι τιμές σε πολλά προϊόντα έχουν μείνει στάσιμες. Και μειώσεις ακούω. Και μειώσεις. Τώρα πόσο μειώσεις είναι, 5 λεπτά, 10 λεπτά, δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι δεν αυξάνονται και παραμένουν σταθερά και έχουμε και κάποιες ελάχιστες μειώσεις. Αυτό είναι το βασικό. Κέρδος είναι, θα μου πεις, ναι. 5 από εδώ, 5 από εκεί. Ουσιαστικά με το καλάθι του νοικοκυριού, καλώς ή κακώς, στόχευε η κυβέρνηση τη χαμηλότερη ανατίμηση των προϊόντων. Σωστά. Δεν στόχευε στην θεαματική μείωση των τιμών. Σωστά. Ακριβώς. Το είχαμε πει εξ αρχής. Μιλάμε για μια χαμηλή ανατίμηση των προϊόντων. Δεν μιλάμε για μείωση των τιμών. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έρχονται αυξήσεις, λέει, στις εισφορές για τα μπλοκάκια. Για τους επαγγελματίες. Τι είναι αυτό. Είναι τώρα εποχή για αυξήσεις στις εισφορές. Γιατί συμβαίνει αυτό, Μαρίνο μου. Και ποιας τάξεως θα είναι οι αυξήσεις στις εισφορές. Και γιατί αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από το 2023. Δεν έχουν πει από κατά πότε. 8,8% θα αυξηθούν, λέει. Θα είναι ανάλογη η αύξηση του πληθωρισμού, διαβάζω στο enoikonomia.gr. Σωστά, θα φτάσει προς το παρόν. Υπάρχουν 6 κλίμακες. Η πρώτη κλίμακα ξεκινάει από τα 220 ευρώ και μπορεί να φτάσει στα 576 ευρώ. Τα 226 που να πάμε τη χαμηλότερη κλίμακα, που είναι οι περισσότεροι άνθρωποι,
στα 220 ευρώ θα αυξηθεί και θα πάει περίπου στα 273 ευρώ. Δεν είναι μεγάλη αύξηση, Μαρίνο, είναι μεγάλη. Και αυτές οι εισφορές, να πούμε, τις πληρώνει ο μη μισθωτός, ο ελεύθερος εγκληματίας, κάθε μήνα. Όταν, ο οποίος αγωνίζεται να βρει δουλειά με μπλοκάκι, ωστόσο, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Όταν λοιπόν πηγαίνεις και το αυξάνεις 50 ευρώ το μήνα στις ασφαλιστικές εισφορές, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορεί να επιδοτηθεί αυτό, δεν γίνεται να επιδοτηθεί. Αυτό δεν μπορεί να επιδοτηθεί, όχι. Οι μοναδικοί οι οποίοι απαλλάσσονται από τις εισφορές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παράλληλη μισθωτή εργασία. Κάποιος δηλαδή ο οποίος είναι μισθωτός και παράλληλα έχει και μπλοκάκι και δουλεύει ως ελεύθερος επαγγελματίας, τότε συμψηφίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές στη μισθωτή του εργασία με τις εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία. Μόνο αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν μείωση. Να πω και κάτι άλλο που το διαβάζω στην οικονομία.gr, μια και μιλάμε για μια Ελλάδα που είχαμε έκρηξη της τουριστικής κίνησης φέτος. Να πω ότι έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οικονομία.gr. Ψάχνουν, λέει, τους φοροφυγάδες που νοικιάζουν σπίτια, δωμάτια ή όποιους άλλους χώρους Airbnb, τους ψάχνουν μέσω Facebook και Instagram και μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, γιατί αυτοί μπορεί, λέει, να τα νοικιάζανε μέσω social media, δηλαδή με ειδικούς αλγόριθμους. Εάν έχουν γίνει κρατήσεις, λέει, μέσω social media, τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχουν αναρτηθεί σε αυτά τα social media, και κοιτάνε αν, ενώ έχει αναρτήσει ο άλλος ότι νοικιάζει στο Instagram του, στο Facebook αυτό το σπίτι, εάν έχουν αν έχει καταβληθεί, αν το καταβληθέν τίμημα, έχει δηλωθεί στην εφορία, κοιτάζει η ΑΕΔΕ. Δηλαδή, άρα με αλγόριθμους ψάχνει τα social media αυτών που νόμιζαν ότι μπορούν να τον νοικιάζουν στη ζούλα. Αυτό αντικειμενικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν συχνάζει. Το πώς θα συγκρίνει δηλαδή με βάση τον αλγόριθμο το Instagram και το Facebook η εφορία σε σχέση με αυτά που έχει δηλώσει. Μακάρι να γίνει, γιατί, να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν πολλά χρήματα στην αγορά τα οποία δεν δηλώνονται και εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα μέσω των Airbnb, μέσω πωλήσεων, γιατί είναι και πωλήσεις. Πολλοί πουλάνε κινητά, υπολογιστές, οτιδήποτε. Σωστά, δεν είναι. Μπράβο, Μαρίνο, μπράβο. Ναι. Άλλος λέει, πουλάω το τραπέζι μου, τον καναπέ μου, το σαλόνι μου. Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση χάνονται πάρα πολλά έσοδα από το κράτος, τα οποία θα πρέπει να φορολογηθούν, διότι δεν λέω ότι απαραίτητα είναι φοροφυγάς ο φορολογούμενος, απλά είναι άδικο κάποιοι οποίοι δηλώνουν τα έσοδά τους να πληρώνουν τους αντίστοιχους φόρους ή κάποιοι οποίοι εισπράττουν κάποια έσοδα να μην δηλώνουν. Πρέπει να υπάρχει μια ισοτιμία και η αλήθεια είναι πως και αυτή τη στιγμή οι φόροι έχουν πέσει, καλώς ή κακώς, χωρίς να θέλω να στηρίξω καμία κυβέρνηση ή οτιδήποτε, απλά καλώς ή κακώς οι μειώσεις των φόρων έχουν γίνει και όσο περισσότερο πληρώνουμε, είμαστε πιο δίκαιοι και πληρώνουμε τους φόρους, τόσο περισσότερα επιδόματα θα έχουμε και τα ευάλωτα νοικοκυριά και κοινωνικά. Σωστά. Και για τους αδύναμους. Σωστά. Γιατί προηγούνται οι αδύναμοι. Αυτή τη στιγμή προηγούνται οι αδύναμοι. Εννοείται. Και περιμένουμε και την επιταγή κατά της ακρίβειας, έτσι δεν είναι? Κατά της ακρίβειας το Δεκέμβριο. Ακριβώς. Το Δεκέμβριο. Θα επιδοτηθεί και διπλή δόση για τα νοικοκυριά. Ωραία. Μαρίνο Αμπελιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αναλυτική επικοινωνία. Νομίζω ότι είπαμε τα πιο βασικά θέματα. Δεν αναλωθήκαμε στο καλάθι του νοικοκυριού και της νοικοκυράς αυτή. Όχι, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Να σου πω γιατί κούρασε και λίγο. Να σου το πω εγώ γιατί. Κούρασε. Εντάξει, ας κάνουμε μια καλή έρευνα από μόνοι μας και ας παίρνουμε τα απολύτως απαραίτητα στις τιμές τις καλύτερες δυνατές. Δεν θα μας σώσει κανένα Άδωνης Γεωργιάδης, δεν θα μας σώσει κανένα καλάθι της νοικοκυράς. Σε ευχαριστώ. Θα συμφωνώ απόλυτα. Θα μας σώσει η καλή νοικοκυρά μόνο, η μαμά μας, η σύζυγος, η αδερφή, αυτός που ψώνει. Να πούμε την αλήθεια ότι ο Έλληνας όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ πάντα κοιτάζει τιμές. Σωστά. Και πάντα κοιτάζει να πάρει προϊόντα τα οποία μπορεί να τα απεξέλθει στις τιμές του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνο μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Γεια χαρά.